Μία μέση λύση φαίνεται να προκρίθηκε τελικά όσον αφορά στη διάσωσή του Σπάλου Τρακίου και εκτενέστερα τη Λουτρόπολη του νομού κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση τη Λουτράκη ΑΕ, παρουσία του Δημάρχου, των επικεφαλή των Δημοτικών Παρατάξεων, του Διευθύνοντο Συμβούλου τη Αλέξανδρο Τεχνική ΑΕ, κ. Γιώργου Βλάχου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρεία. Ο Δημοτικό Σύμβουλο όμω του Δημού Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων προτείνει τη δική του λύση μέσα από τηλεοπτικό φακό που όπω χαρακτηριστικά λέει δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι άλλη από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη ανώνυμη εταιρεία του Δήμου με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, ο Δήμο να εκδώσει 1.000.000 μετοχέ και κάθε δημότη να αγοράσει μόνο 1.000 με 10 ευρώ, έτσι ώστε να μπει ζεστό χρήμα στα ταμεία του Δήμου. Αυτό που δεν έγινε κατανοητό τελικά στου Δημοτικού Συμβούλου ή δεν είναι ευκολοχώνευτο στου Δημοτικού Συμβούλου, ενώ το έχω πει χρόνια τώρα. Ελπίζω να γίνει όμω ευκολοχώνευτο και κατανοητό στου δημότε και να συμμετέχουν στην ενάσκηση τη πολιτική εξουσίας και συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρεία του Δήμου. Το ότι κινδυνεύει η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου είναι τεράστιο πρόβλημα για το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Εάν χαθεί αυτή η εταιρεία, είναι, όπως ξέρετε, είναι τα έσοδα που μπαίνουν από το καζίνο. Έχει αυτή τη στιγμή περιουσιακά στοιχεία όπως το υδροθεραπευτήριο 20.500.000 ευρώ μας έχει στοιχήσει. Έχουμε δώσει 16,5 εκατομμύρια, όπως ξέρετε. 4 εκατομμύρια χρωστάμε, συν ένα, όπως λέει ο εργολάβος, τόκια, δικαστικά έξοδα κτλ. 5,5 εκατομμύρια. Έχουμε όμως και τους καταράκτες, ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, την εκμετάλλευση των καταρακτών, αλλά και το γυάλινο κτίριο πάνω από την Αγροτική Τράπεζα, τις δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες που είναι γραφεία. Αυτά είναι προσημειωμένα. Αυτά όμως τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να σωθούν με κάποιο τρόπο. Πράγματι, όπως ξέρετε, θα υπάρξει πρόταση όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση. Έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό αυτό Συμβούλιο όμως, εκτός από δάνεια που ακούγονται και τα λοιπά, για να μπορέσει να αγοράσει ο Δήμος κάποια περιουσιακά στοιχεία, που να δούμε με τι λεφτά μπορεί να τα αγοράσει ο Δήμος αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, για να μπορέσει να πληρώνει το εργολάβος τις δόσεις που θέλει και να του μισθώσουμε το υδροθεραπευτήριο, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι ώστε να μην χάθει το περιουσιακό στοιχείο του υδροθεραπευτήριου. Υπάρχει μια πρόταση η οποία μπορεί να μας δώσει λύση. Και αυτή η πρόταση δεν συζητήθηκε. Μια λύση όμως που έχει άκρως δημοκρατικά στοιχεία. Η λύση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας του Δήμου με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, η οποία μπορεί να γίνει. Ξέρετε, η ανώνυμη εταιρεία έχει 3.800.000 μετοχές. Και μία μετοχή έχει ο Παύλος ο Μίχας. Μία μετοχή. Την οποία μάλιστα στην πλειοδοσία την αγόρασε πάνω από 25 ευρώ, νομίζω. Εάν ο Δήμος εκδώσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλο 1.000.000 μετοχές, 1.000.000 μετοχές, τις οποίες ο καθένας θα μπορεί να αγοράσει μέχρι 1.000, έτσι ώστε να διαχυθούν οι μετοχές στους δημότες, στους κατοίκους ή στα νομικά πρόσωπα, αλλά μέχρι 1.000 μετοχές. Εγώ σας λέω μια ενδεικτική αξία των 10 ευρώ. Ο Δήμος μπορεί να συγκεντρώσει με 1.000.000 μετοχές 10 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, ακόμα και 10 να μην συγκεντρώσει και 1.000.000 να συγκεντρώσει, θα υπάρχει ένα ζεστό χρήμα 1.000.000 ευρώ, το οποίο δεν θα το χρωστά στις τράπεζες, δεν θα το χρωστά πουθενά. Θα είναι μέτοχοι και μέτοχοι θα είναι οι δημότες και τα νομικά πρόσωπα. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το οποίο αυτό θα έχει το στοιχείο της δημοκρατίας, το στοιχείο της διάχυσης, θα έχει τον έλεγχο και θα είναι, λόγω των μετοχών, θα συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις, θα έχει τον έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας, θα δράει η ανώνυμη εταιρεία πιο. Πώς να το πω, δημοκρατικά, και θα μπορεί να συναποφασίζουν για ποιο θα είναι το μέλλον της, ποιες επενδύσεις θα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να διαχειριστεί ζεστό χρήμα το οποίο δεν θα ανήκει σε τράπεζες, δεν θα πρέπει να το γυρίσουμε πίσω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε την ανώνυμη εταιρεία σωστά, ώστε μέσα από τη σωστή τη λειτουργία να γίνουν επενδύσεις, να σωθούν τα περιουσιακά στοιχεία και γιατί όχι, να πάρουν και κάποιο μέρισμα από τη σωστή λειτουργία αυτή των περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά μιλάω για μια λαϊκή, εταιρεία λαϊκής βάσης, να μετατραπεί ουσιαστικά η ανώνυμη εταιρεία σε μια εταιρεία λαϊκής βάσης και να πάρουν μετοχές όλοι οι δημότες, να είμαστε ιδιοκτήτες όλοι οι δημότες και να μπορέσουμε όλοι οι δημότες να οδηγήσουμε τον τόπο μπροστά, γιατί η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, όπως ξέρετε, έχει ευρείες αρμοδιότητες και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Συμμετέχει στην κοινοπραξία καζίνο, έχει περιουσιακά στοιχεία αυτά που σας είπα, δηλαδή το υδροθεραπευτήριο, το γυάλινο και τους καταράκτες, και μπορεί με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μετρητά να πάει μπροστά, έτσι, και διαχειρίζεται και έχει και τη χρήση του συνεδριακού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εκτός όλων των άλλων. Αυτή λοιπόν η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να πάψει να έχει στεγανά, πρέπει να πάψει το Διοικητικό της Συμβούλιο
όπως γινόταν στο παρελθόν και όχι τώρα βεβαίως, να παίρνει αποφάσεις εν κρυπτό.